Το επόμενο θέμα στο οποίο θα σταθούμε, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, είναι η ευπάθεια, η ευθαυστότητα, αγγλοσαξονικά το frailty, το οποίο είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να κατανοήσουμε ικανοποιητικά όσοι θέλουν να ασχοληθούμε με θέματα γυριατρικής και γεροντολογίας. Δεν θα σταθώ πολύ στα γραφικά, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει να κάνει με την αύξηση και του απόλυτου αριθμού αλλά και του ποσοστού των ηλικιωμένων στις ανεπτυγμένες κοινωνίες και ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία. Όπως έχουμε πει, το ανθρώπινο σώμα με την πάροδο του χρόνου υφίσταται μεταβολές. Αυτές οι μεταβολές που επέρχονται φυσιολογικά μόνο με το πέρασμα του χρόνου και όχι με την εισβολή κάποιας νοσολογικής οντότητας, τις λέμε φυσιολογικές μεταβολές με το χρόνο και είναι αυτές που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε και που έχουν να κάνουν και με την εξωτερική εμφάνιση, το άσπρισμα των μαλλιών, τις ρητίδες του δέρμα και λοιπά, αλλά και εσωτερικά, όπου είπαμε ότι υπάρχουν μεταβολές τις οποίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια και οι οποίες οδηγούν όχι μόνο σε μεταβολές της σύστασης και της εμφάνισης του σώματος, αλλά και της λειτουργικότητάς του. Οι ηλικιωμένοι είναι διαφόρων ειδών. Μπορεί να έχουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας χρονολογικά, οι οποίοι όμως βιολογικά είναι νέοι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ τον Φρίμοντ, ο οποίος τρέχει σε μαραθώνιο ενώ είναι 91 ετών. Από την άλλη μεριά, νεότεροι άνθρωποι από αυτόν βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια. Αυτός που είναι μόνος του έχει και κάποια λειτουργικότητα, ενώ ο άλλος χρειάζεται ακόμη περισσότερο συμπαράσταση και βοήθεια. Άρα λοιπόν, για να δούμε τι εννοούν όταν λένε frail, εύθραυστο, ευπαθή, ηλικιωμένο. Εδώ βλέπετε μία κλίμακα την οποία έχει δουλέψει η Καναδική Γυριατρική Εταιρεία και η οποία διαιρεί τους ηλικιωμένους από αυτούς οι οποίοι είναι πολύ εύρωστοι, το very fit, και φτάνουν μέχρι του σημείου να είναι απόλυτα εξαρτώμενοι, κατακεκλημένοι και παρουσιάζουν αναπηρία. Τώρα, συζητώντας για την ευπάθεια, για το frailty, θα πρώτη δυσκολία που συναντάμε είναι ακριβώς τι είναι αυτός ο όρος. Είναι αλήθεια ότι πολύ δυσκολεύω το αν θα πρέπει να την ονομάσουμε ευπάθεια ή σαν ευθαυστότητα ή κάπως αλλιώς. Αυτό όμως που τελικά πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτό που κρύβει το νόημα αυτής της λέξης είναι το ότι έχουμε κάτι το οποίο είναι έτοιμο με την πρώτη εισβολή κάποιου εξωτερικού παράγοντα, είτε αυτό είναι ένα σοκ ψυχολογικό, είτε αυτό είναι ένα σοκ οργανικό, το οικοδόμημα είναι εύκολο να πέσει. Λοιπόν, μπαίνοντας να κάνει κανένας κάποιες διερευνήσεις στο ίντερνετ, θα ανακαλύψει ότι είναι μια υπόθεση το frailty πολύ παλιά. Αλλά ενώ, ας πούμε, το 1981 είχαμε την πρώτη δημοσίευση, βλέπουμε ότι αρχίζουν σιγά-σιγά να αυξάνονται. Το 90 είχαμε 76, το 96 είχαμε πάνω από 1000 και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες αναφορές βιβλιογραφικές επάνω στο κομμάτι της frailty, της ευπάθειας. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Είναι ο σκληρός πυρήνας, όπως λέει ο Φρίτουελ, της γυριατρικής και ίσως είναι ο ακρομονίος λίθος στο οικοδόμημα της ειδικότητας, διότι η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση της ευπάθειας των ηλικιωμένων βοηθάει στο να προληφθεί η απώλεια της ανεξαρτησίας
και τα άλλα αρνητικά αποτελέσματα υγείας από τα οποία κινδυνεύουν λόγω εγγενούς τροπότητας από τις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Έχουν υπάρξει διάφοροι ορισμοί. Ένας από τους ικανοποιητικούς σχετικά ορισμούς που επικράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτός που αυτή τη στιγμή βλέπετε. Είναι ένα κλινικό φαινόμενο με τουλάχιστον τρεις από τους ακολούθους παράγοντες. Απώλεια βάρους, 5 κιλά περισσότερο από 5 κιλά και παραπάνω μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Αύξηση του αισθήματος της κόπωσης, μείωση στη δύναμη του σφιξίματος του χεριού, μείωση της ταχύτητας της βάδισης, μείωση της γενικής φυσικής δραστηριότητας. Ψάξανε να δούμε τι κοινός παρανομαστής υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία και ανακαλύψανε ότι υπάρχει σαρκοπενία και άρχισαν να σκέφτονται μήπως αυτή η σαρκοπενία είναι που φταίει για αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν διαπιστώσανε ότι ο εύρωστος ηλικιωμένος, όταν περνάει ο καιρός, χάνει μυϊκή μάζα, γίνεται πιο ευπαθής και στη συνέχεια καταντάει να γίνει εξαρτημένος. Αυτή είναι λοιπόν μια ασταθής κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία προσαρμογής σε καταστάσεις στρες, είναι υπεύθυνη για έναν αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας θνητότητας και από ό,τι φαίνεται από πλευράς στατιστικής, ο επιπολισμός είναι όσο μεγαλώνει η ηλικία, αλλά και μεγαλύτερος. Ενώ στην ηλικία περίπου των 65 ετών είναι ένα 10 με 20% του πληθυσμού των ηλικιωμένων ευπαθείς. Σε ηλικίες μεγαλύτερες, όπως των 85 ετών, είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και το 46% πρακτικά και η μισή. Ο ορισμός αυτός έχει και μια ψυχολογική βάση εκτός από την οργανική που δείξαμε προηγουμένως. Τι μας λέει δηλαδή ότι έχουμε και πτώσεις στην ψυχική και την διανοητική υγεία παράλληλα με τους σωματικούς δείκτες, ότι αυξάνεται η κατάθλιψη και η απομόνωση στους ηλικιωμένους, ότι αρχίζουν και εξαρτώνται από φάρμακα και ουσίες και ότι πέφτει η ποιότητα της ζωής. Επιδόθηκαν οι γυρίατροι σε μελέτες για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτής της σαρκοπενίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία από τις μεθόδους που προσπάθησαν να κάνουν screening για να δούμε αυτή τη σαρκοπενία. Κάνανε αξονικές τομογραφίες στον μυρό των ηλικιωμένων και βλέπουμε πώς είναι στο νέο και στον fit ο μυρός που έχει πολύ κομμυγικό ιστό, ενώ στον 75χρονο ένα μεγάλο μέρος του μυϊκού ιστού έχει χαθεί και έχει αντικατασταθεί απολύπως. Από την άλλη, φυσιολογικές μελέτες έδειξαν ότι με την ηλικία πέφτουν και οι ολικές φυσιολογικές εφεδρίες. Έτσι λοιπόν, για το ίδιο έργο, ένας νέος και εύρωστος, ενώ έχει μεγάλο απόθεμα εφεδριών για να φέρει πέρα σε ένα έργο, χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος των εφεδριών του. Για το ίδιο έργο ένας ηλικιωμένος, ο οποίος έχει περιορισμένες φυσιολογικές εφεδρίες, χρειάζεται να βάλει όλες του τις δυνατότητες προκειμένου να τα φέρει πέρας. Άρα λοιπόν, κλινικά, όλα αυτά τι μας λένε, ότι είναι μια κατάσταση τροπότητας, μια κατάσταση ευαλωτότητας, η οποία προηγείται της ανικανότητας. Πρώτα λοιπόν είναι κάποιος ευπαθής, τροπός, ευάλωτος και στη συνέχεια γίνεται εξαρτημένος, παρουσιάζει ανικανότητες. Είναι πτωτική η λειτουργία η φυσιολογική των συστημάτων του οργανισμού και στο τέλος χαρακτηρίζεται από υπολήθηση λειτουργικότητας και των φυσιολογικών εφεδριών. Αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα τα οποία προσπάθησαν να δουν μη μπαίνουν στη μέση και άλλες ιστορίες εκτός από την
από αυτά που μέχρι τώρα αναφέραμε. Εκτός λοιπόν από τη σαρκοπενία, άρχισαν να μπαίνουν ερωτηματικά σε μελέτες του 1993, μήπως η Ιντερλευκίνη έχει να παίζει κάποιον ρόλο, μήπως ο TNF παράγοντας και πάει λέγοντας. Εκείνο που κλινικά εντοπίστηκε είναι ότι όταν ένα νέο και εύρωστο άτομο υποστεί ένα στρες, μια νόσηση, συνήθως έχει ανάμειψη ταχεία και πλήρη, ενώ αντίθετα τα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται από ευπάθεια είναι αυτά στα οποία η ανάμειψη είναι αργή και ατελής μετά από τα στρες. Επομένως, είναι μειωμένη ενότητα διατήρησης της ομοιοστασίας με αποτέλεσμα κίνδυνο ανάπτυξης οξείας παθολογικής κατάστασης και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών, η οποία, όπως είπαμε, οδηγεί σε αύξηση της νοσηρότητας, τη βαρύτητα της πορείας και την πιθανότητα του θανάτου. Γίνανε και μελέτες οι οποίες με γραφικό τρόπο, με γραφικές παραστάσεις έδειξαν τις πορείες του πώς είναι το normal aging, η φυσιολογική, πώς γίνεται αυτή η πορεία της κάμψης των εφεδριών και της λειτουργικότητας του ηλικιωμένου στο normal aging, που είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπετε στη διαφάνεια. Ενώ στις καταστάσεις της επιταχυνόμενης γύρανσης, παθολογικές καταστάσεις, είναι η διακοπτόμενη μπλε γραμμή που βλέπετε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, το παράθυρο της ευπάθειας είναι αυτή η φάση στην οποία, η οποία προηγείται της ανικανότητας. Και συνέχισαν οι μελέτες επάνω στο τι γίνεται από πλευράς βαθμίδιων για την ευπάθεια. Έτσι λοιπόν, γύρω στο 2002 διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που είναι ευπαθοί έχουν αυξημένες παραμέτρους φλεγμονής και ότι σε αυτούς είναι ενεργοποιημένο το σύστημα της πήξης περισσότερο από το συνηθισμένο. Τέτοιες μελέτες λοιπόν έβαλαν τα πράγματα να τα δούμε και κάτω από μια διαφορετική σκοπιά. Άλλοι προσπάθησαν να δουν άλλες ερμηνείες και είδαν ότι ίσως είχε να κάνει με τους παράγοντες. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι στις γυναίκες με την εμμηνόπαυση, πτώση των ιστρογόνων, στους άνδρες με την ανυπρόπαυση, όπου έχουμε πτώση του επίπεδου της τεστοστερόνης, σε καταστάσεις όπου μειώνεται η παραγωγή των κορτικοειδών ή η αυξητική ομόνη, είναι πράγματα τα οποία έχουν σαν αιτία την ευπάθεια, την ευθραυστότητα. Η δράση των κοινωνικών φαίνεται ότι είναι αυτή η οποία έχει να κάνει και με την κλινική εμφάνιση ανορεξίας, λιπόλυσης, πρωτεϊνικής καταβολής, αύξησης της CRP, μείωσης της παραγωγής της αλβουμίνης. Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε ότι επέρχονται πάρα πολλές βιοχημικές μεταβολές μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου όταν περνάει στην περίοδο της ευπάθειας, οι οποίες είναι πολύπλοκες. Βέβαια, κύρια σημεία, όπως είπαμε, είναι η σαρκοπενία, είναι η μείωση της δύναμης, είναι η μείωση της ταχύτητας βάδισης και όλα αυτά πρέπει να... Τι μας λένε? Μας λένε ότι όλοι αυτοί οι πολύπλοκοι μηχανοί, οποίοι αυτά τα χρόνια μελετώνται σε βάθος οι βιολογικοί, έχουν σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε φαινόμενα σαρκοπενίας, φλεγμονής, υπερπικ...
δημοτικότητας διαταραχής της ανοσολογικής λειτουργίας του επίπεδου των ομονών κλπ. Καταστάσεις οι οποίες οδηγούν στο σύνδρομο της ευπάθειας, το οποίο εκδηλώνεται με αναμία, με μειωμένη performance, με εύκολη κόπωση, με χαμηλή φυσική δραστηριότητα, με απώλεια βάρους και τα οποία τελικώς οδηγούν σε αποτελέσματα όπως είναι οι πτώσεις, η ανικανότητα, η εξάρτηση και τελικά ο θάνατος. Αυτή λοιπόν η ευπάθεια είναι πολυδιάστατη και μεταβατική κατάσταση αυξημένης προβλότητας και απώλεια της αντίστασης σε εξωτερικούς τροφόνους παράγοντες. Σε αυτήν αναπτύσσεται, όπως είπαμε, η εξάρτηση, η αναπηρία και ο θάνατος. Στατιστικά διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Ξεκινάει να παρουσιάζεται γύρω στα 65-70 και όσο η ηλικία αυξάνεται τόσο πιο πολύ χειροτερεύει η κατάσταση. Παρότι λοιπόν συνδέεται με τη γύρανση, με την αναπηρία και με την νοσηρότητα για την οποία έχουμε μιλήσει στην πολυπλοκότητα του δικαιωμένου στο ξεκίνημα του σεμιναρίου μας χθες και εγώ και ο κύριος Μάνος, πολλοί τη θεωρούν σαν ξεχωριστή κλινική και παθοφυσιολογική οντότητα και προσπαθούν να την εντοπίσουν και να την εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο. Η Φράιντ είναι μια γυρίατρος Αμερικανίδα η οποία έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή στη μελέτη του φαινομένου της ευπάθειας. Έτσι λοιπόν από πλευράς φαινοτύπου αυτό που διαπιστώνει κανείς με τους πιο φρέσκους πολιτισμούς που τροποποιήθηκαν στο 2013. Τα χαρακτηριστικά του φαινότυπου αυτού έχουν να κάνουν με την συρρήκνωση, τη σαρκοπενία, με την απώλεια βάρους περισσότερο από 4,5 κιλά μη θελημένα κατά τον τελευταίο. Αδυναμία, η εξάντληση της δύναμης που να σφίξει κάποιος το χέρι του σε έναν πληθυσμό πάνω από 20% του γενικού πληθυσμού σε αυτές τις ηλικίες ιδιαίτερα, η αυτοαναφερόμενη καταβολή, η βραβύτητα στην ταχύτητα βάδισης, η χαμηλή δραστηριότητα. Όπως είπαμε, δεν φαίνεται να εξηγείται συχνά από αναγνωρίσιμους παράγοντες κινδύνου η όλη αυτή η ιστορία. Όμως η γυριατρική της δίνει μεγάλο βάρος, γιατί η γνώση και η εμπειρία στην περίθαλψη των ατόμων αυτών θα βοηθήσει στο να προληφθεί κατά το δυνατόν και να αντιμετωπιστεί η ευπάθεια για να μειωθεί η εξάρτηση και τελικά ο θάνατος. Θα πρέπει να σας πω ότι οι μελέτες αυτές συνεχίζονται ραγδαία και συνεχίζονται σε βάθος. Χθες αναφέραμε ότι ακόμη και εμείς έχουμε λάβει μέρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Frail Safe, το οποίο από τρία κέντρα, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Πανεπιστήμιο του Νησί στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας με εκπροσώπους τον καθηγητή Μπερνέτ στη Γαλλία, τον καθηγητή Ελούλ και τον καθηγητή Μεγαλοοικονόμου στην Πάτρα, τον Ομιλούντα στην Κύπρο. Κάναμε μια Horizon 2020 μεγάλη μελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί και η οποία τη βρίσκει κανείς σαν frail safe. Θα σας πω ότι τα τελευταία νέα είναι ότι στις Αύγουστο του 2021, πριν από λίγους μήνες, έγιναν συνέδρια μεγάλα πάνω στο αντικείμενο αυτό, όπου η προσπάθεια των συμπερασμάτων ήταν να αναπτυχθούν περισσότερο αποτελεσματικές μέθοδοι στο να ανοιχνευθούν σοβαρότητα της ευπάθειας και να πούν τρόποι στην κλινική πρακτική όπου θα μπορούσε κανένας να την εντοπίσει και να την αντιμετωπίσει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Αυτές είναι αναφορές στις οποίες μπορεί κανένας να μπει και να δει βιβλιογραφίες και ομιλίες του συνεδρίου επάνω στο αντικείμενο αυτό. Το Φρέισε, αυτό για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως. Και στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω.